s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Glad to meet you here. My pleasure. S'il vous plaît. Είχα την ευκαιρία σήμερα να κουβεντιάσω με τον φίλο και σύντροφο Ζαν Λίκ για μια σειρά από θέματα που αφορούν την αριστερά και την Ευρώπη. Και συμφωνήσαμε ότι οι εκλογές του Μαΐου, οι ευρωεκλογές της 25 του Μάη, είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τους λαούς της Ευρώπης να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους και να βάλουν φρένο στην Ευρώπη της λιτότητας, στην Ευρώπη της καταστροφής της κοινωνικής, έτσι όπως επιβάλλεται από τις επιλογές των κυρίαρχων συντηρητικών και νεοφιλελεύθερων δυνάμεων, και να ανοίξουν μια προοπτική ελπίδας για μια Ευρώπη της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για την ανάγκη, το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, ότι δηλαδή η αριστερά μπορεί να είναι η εναλλακτική που θα βγάλει τους λαούς από την κρίση της λιτότητας, μπορεί να μεταδοθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι δεν αποτελεί εναλλακτική η άκρα και λαϊκιστική δεξιά για τους λαούς της Ευρώπης. Η σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη δεξιά έχει οδηγήσει την ίδια την Ευρώπη σε αδιέξοδο. Άρα, η μόνη εναλλακτική για τους λαούς είναι η αριστερά, ενώνοντας τις δυνάμεις της, να αποτελέσει τη θετική έκπληξη των ευρωεκλογών, να αλλάξουμε συσχετισμούς, για να μπορέσουμε να ξαναοικοδομήσουμε την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.